Θέλω με πολύ, πολύ μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσω στο Μέγαρο Μαξίμου και να σας ευχαριστήσω για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε και είμαι πραγματικά χαρούμενος και υπερήφανος που παραλαμβάνω το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ που πιστεύω ότι είναι ένα τολμηρό βήμα εξυγχρονισμού για την κοινωνία μας. Διαθέτει την επιστημονική σφραγίδα της Επιτροπής που το συνέταξε με επικεφαλής τον καθηγητή και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον κύριο Σιλιάνο. Για να σας ευχαριστήσω και πάλι, κύριε πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν και για σας μια πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική εμπειρία. Είχα την ευκαιρία να το διατρέξω, δεν το έχω μελετήσει ακόμα ενδελεχώς, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί βλέπω ότι ενσωματώνει τη διεθνή εμπειρία, αλλά αντιμετωπίζει και με ρεαλισμό, τολμώ να πω και με οριμότητα, τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Ένα είναι βέβαιο, ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν επιτρέπονται προκαταλήψεις, προκαλούν βίαιες συμπεριφορές και δεν επιτρέπονται διαχωρισμοί μεταξύ των πολιτών της. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι μόνο αντιδημοκρατικός, πιστεύω ότι είναι και βαθιά αντιπαραγωγικός. Και γι' αυτό και η χώρα μας ακολουθεί την Ευρώπη, ενώνοντας αρμονικά όλες τις δυνάμεις της, ενσωματώνοντας το διαφορετικό στο κοινό, αναγνωρίζοντας ίσα δικαιώματα σε όλους, όμως και απαιτώντας από όλους σεβασμό και αλληλεγγύη. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για το δύσκολο έργο σας. Θα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά το πόρισμα και πιστεύω ότι υπάρχουν μια σειρά από δράσεις τις οποίες μπορούμε να αναλάβουμε άμεσα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι οι μεγάλες τομές χρειάζονται από τη μία ταχύτητα για να μπορούμε να φτάσουμε στον προορισμό που θέλουμε. Φέρνουν όμως τελικά αποτέλεσμα αν ξεκινούν στην ώρα τους και η ώρα τους έχει έρθει, αλλά πρέπει να προσέχουν και τις στροφές στην διαδρομή. Και τότε νομίζω πράγματι ότι το ταξίδι της εξέλιξης θα είναι για όλους, θα αφορά όλους τους Έλληνες και θα οδηγεί σταθερά προς τα μπρος. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμότατα για την υποδοχή σας σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή. Είχατε την καλοσύνη να δημιουργήσετε αυτή την Επιτροπή στις 17 Μαρτίου. Είχαμε δεσμευτεί τότε ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι πριν από το καλοκαίρι. Τα καταφέραμε και κατά τούτο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είδατε, η έκθεση στο σύνολό της είναι προϊόν συνθέσεων, συνερέσεων και συνένεσης. Λέμε στην αρχή της έκθεσης ότι δεν είναι απαραίτητο ότι σε όλα τα σημεία συμφωνούμε όλοι απολύτως με όλες τις διατυπώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια σύνθεση των απόψεων της Επιτροπής σε περίπου 20 σημεία. Ακολουθούμε την δομή της αντίστοιχης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τους ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ 2020-2025. Αναφερόμαστε σε μία σειρά από ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνία, την συμπεριληπτικότητα, θέματα οικογενειακού δικαίου. Είναι θέματα τα οποία, όπως είπατε και εσείς, άπτονται της αρχής της ισονομίας και της ισοπολιτείας, του κράτους δικαίου και κατά τούτο θεωρούμε ότι η έκθεση πράγματι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσπαθήσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, να είμαστε ρεαλιστές, να λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνία του σήμερα. Σε αυτή την λογική κινηθήκαμε, αλλά συγχρόνως προτείνουμε και ορισμένες τομές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και ορισμένες μετεξελίξεις που θα πρέπει να επισυμβούν και σε επίπεδο κυβερνητικής δομής και σε επίπεδο επιμόρφωσης των στελεχών της διοίκησης, σε διάφορα επίπεδα, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην ελληνική κοινωνία και το κράτος. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και τον τρόπο με τον οποίο μας περιβάλλατε όλους αυτούς τους μήνες της δουλειάς αυτής. Ευχαριστώ θερμότατα.